Είμαστε. Είμαστε online με τη Ροξάνη Διαμαντούδη, μια εξαιρετική συνεργάτη της Challenge, στην τρίτη εκπομπή του κύκλου, συζητώντας με ανθρώπους που προσφέρουν. Μισό λεπτό, Ροξάνη, γιατί έχω ένα θέμα εγώ. Να καλησπερίσω, λοιπόν, τη Ροξάνη στην, στην, στην εκπομπή, συζητώντας με ανθρώπους που προσφέρουν. Καλησπέρα, Ροξάνη. Καλησπέρα και από μένα. Ε, η Ροξάννη ε, ήταν ε, ο κύριος υπεύθυνος ε, από την πλευρά της του οργανισμού Περπατώ, του συλλόγου Περπατώ, ε, της κομοτηνής ε, στο Festival Legends of Disability, στο φεστιβάλ συνδημιουργίας παιχνιδιών, το οποίο έτρεξε το προηγούμενο τρίμερο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία να την έχουμε κοντά μας ε, σήμερα, να μας πει και τι εντυπώσεις της βέβαια από αυτό το φεστιβάλ, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με, την, ε, με, με, την, με τον Σύλλογο Περπατώ και πώς ε, η Ροξάνη έχει ενταχθεί σε αυτόν και πώς, έχει, ε, πώς το έχει βιώσει μέχρι τώρα το Σύλλογο και να μας πει δύο λόγια, Ροξάνη, αν μπορείς, για το Σύλλογο Περπατώ. Τέλεια. Σε ευχαριστώ για που με κάλεσε. Καλησπέρα σε όλου. Ε, εγώ ήμουν εθελόντρια στο Σύλλογο Περπατώ για περίπου ένα χρόνο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι το κλίμα θα με κρατήσει. Πραγματικά είναι μια οικογένεια πολύ δεμένη. Και οι εργαζόμενοι και τα μέλη όλοι μαζί είναι μια πολύ ωραία παρέα και οικογένεια. Εν τέλει, με το πρόγραμμα αυτό με το Legends of Disability μου δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστώ μαζί τους, να δουλέψω πλέον στον Σύλλογο Περπατώ. Μια πολύ ωραία εμπειρία ε, που έχει ακόμα πολλά να δώσει. Ε, ήδη ξεκινήσαμε με το φεστιβάλ, το Legends of Disability, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Γνωρίσαμε να μας πεις λιγάκι, Ροξάνη, πριν από αυτό, την έτσι το τι τι, τι θέλει να πετύχει ο Σύλλογο Περπατώ. Σε μια μάλιστα περιοχή της Ελλάδα, που ε, έτσι εμείς οι Αθηναίοι την βρίσκουμε αρκετά απομακρυσμένη, αλλά σίγουρα όπως γνωρίζουμε είναι μια, όπως ό, ό, όλοι, όλες οι ε, όμορφες ε, πόλεις του, της χώρας μα, είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Ε, και θα ήθελα να μας πει λίγο τι θέλετε εσεί να κάνετε σαν περπατώ στη, στην πόλη. Πώς... Ε, πώς έχετε, όχι μόνο στην πόλη της Κομωτινής, γενικά τι θέλετε να πετύχετε σαν σύλλογο. Γενικά θέλει να κινητοποιήσει τον κόσμο, είτε είναι ανάπηρα άτομα είτε όχι, είτε είναι συγγενείς ανάπηρων ατόμων, είτε είναι επαγγελματίε υγεία. Θέλει να μάθει ο κόσμος γενικότερα για την αναπηρία, για το τι πραγματικά είναι και όχι τι νομίζουμε ότι είναι. Να καταφέρει να ενεργοποιήσει τα ανάπηρα άτομα να βγουν από τα σπίτια τους, να κάνουν δραστηριότητες και αυτό είναι κάτι που πραγματικά με συγκίνησε και εμένα πάρα πολύ γιατί τη χρονιά που ήμουν εθελόντρια ε, ήταν μια κάπως δύσκολη χρονιά για μένα και μέσα από το σύλλογο που πηγαίναμε, παίζαμε ράγβι με αμαξίδια, πηγαίναμε στο κολυμπητήριο για σκοποβολή, είναι πραγματικά πολυδραστήρια άτομα Θέλεις ε... να μοιραστεί μια συγκινητική στιγμή μαζί μας από την εμπειρία σου στις στην στο, στο... στο Σύλλογο φερφατό. <κυρίζει> Νομίζω ότι κάθε μέρα ήταν πραγματικά ένα δώρο για μένα. Ερχόμενοι εδώ είχα έναν φόβο και μια ανησυχία στο αν θα καταφέρω να τα εγώ ψυχολογικά σε όλο αυτό. Τελικά όμως... Σε φόβησε δηλαδή το, το να ανταποκριθεί ψυχολογικά στην παρουσία των ανάπηρων ατόμων που έχει το. ή στο δικό σου ρόλο σε σχέση με αυτά. Αυτό ήταν η δυσκολία που. Αρχικά ατυγητώ. σκεφτόμουν ότι ίσω α πούμε. συναναστρεφόμενοι με τέτοια άτομα. κάποιο οτι ισως α πούμε. Αλλά καπως στεναχωριεμαι σχέση. Είναι άτομα όλοι τους που δεν χωράνε περιθώρια, ούτε για λύπηση, ούτε για τίποτα. Είναι πολύ δραστηρή. Είναι... Δεν ξέρω, Αυτό είναι αλλά... πολύ σημαντικό που μάλιστα Ροξάνη, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος έχει μια εικόνα για την αναπηρία κάπως ας το πούμε έτσι στενάχωρη και αρνητική και το να νιώθει έτσι ένας νέος άνθρωπος σαν και την εικόνα αυτή της δράσης, της δραστηριότητας της πραγματικά καμίας αυτολύπησης ή λύπησης για τα όποια εμπόδια, για τις όποιες βλάβες έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντική. Ε, σίγουρα, καθώς στο και στον οργανισμό και ε, σαν εργαζόμενοι μέσα από το project Legends of Disability, ε, θα ήθελα να μας πεις λίγο κάποια, κάποια λόγια για αυτό το project, για αυτό το συγκεκριμένο έργο, ε, στο οποίο συμμετέχει ο οργανισμός Περπατώ, ο Συλλογός Περπατώ, μαζί με άλλες, άλλους οργανισμούς. Ε, και να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Αρχικά, χάρηκα πάρα πολύ μόλις μου πρότειναν να αναλάβω κάτι τέτοιο, το ότι μπήκα κυριολεκτικά στην οικογένεια του Περπατώ. Βλέποντας αργότερα το πρόγραμμα, μου άρεσε, ε, γιατί είναι αυτό που ουσιαστικά προσβεύουμε κι εμείς να κινητοποιήσει τον κόσμο. Ε, όλη η διαδικασία, από την οργάνωση του φεστιβάλ, από τα παιχνίδια που παίξαμε, από όλες τις συζητήσεις με τις ιδέες και Νομίζω είναι μια πολύ δημιουργική διαδικασία και ότι θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα μέσα από αυτό. Απάντηση. Mm -hmm. Θε να μα πει λίγο πιο συγκεκριμένα τι έγινε στο, στο τριήμερο, Δηλαδή, ε, υπήρξαν ε, από όσο ε, παρακολούθησα και εγώ κάποιε ομιλίε, υπήρξαν κάποιες, ε, κάποια session μετά για παιχνίδι. Ε, Θε να μα πει λίγο, ποιοι μίλησαν, yeah. τι, τι έγινε, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, για να δώσουμε στον κόσμο έτσι μια εικόνα που δεν το έζησε. Τι, τι συνέβη έτσι το προηγούμενο τρίμερο. Ωραία, ξεκινήσαμε λοιπόν Παρασκευή, η πρώτη μέρα του φεστιβάλ και του πρώτου φεστιβάλ ε, συνδημιουργίας παιχνιδιών, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Ε, μίλησαν άνθρωποι του συλλόγου αρχικά για να δούμε την αναπηρία σε όλους τους τομείς της, Είχαμε ομιλία από τον φυσίατρο, τον Αλέξανδρο τα Ταξιλδάρη, για να δούμε την κλινική εικόνα της αναπηρίας. Μίλησε η Βιλντάνη Γεσούφ, που είναι κοινωνική λειτουργός και έδωσε μια πιο σαφή εικόνα στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού ε, στα άτομα τα ανάπηρα και στις οικογένειές τους και γενικότερα σε άτομα που ίσως θελήσουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, γιατί έλαβα και τέτοια μηνύματα ότι ε, πραγματικά τους δόθηκε κίνητρο να ασχοληθούν με αυτό. Ε, ε, Μίλησε... Πολύ σημαντικό και αυτό που μας λες. Ναι, πραγματικά πολύ σημαντικό. Ο Σταύρος ναι. ναι. Σοκαλίδης που είναι ε, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν πολύ τι αντικείμενο είναι. Ε, Πώς ο αθλητισμός μπορεί να συνδυαστεί με την αναπηρία από τη Σύση την Μπουζουκίδου και στη συνέχεια από τον Καραούζα, τον Κώστα, ο οποίος είναι παρολυμπιονίκης, μας είπε τη δική του εμπειρία ως αθλητής, ε, ανάπηρος, κολυμπητής. Ο Σπύρος Αντωντανίδης, που είναι κινηματογραφιστής ανάπηρος και αυτός έδωσε μια σαφή εικόνα για το πώς είναι η ζωή ενός ανάπηρου ατόμου. Πώς το μπορούσε να γίνει καλύτερη μέσα από την κοινωνία γενικότερα. Ε, ήταν μια πολύ ωραία μέρα, πολύ με πολλές πληροφορίες νομίζω, αρκετά πράγματα. Πραγματικά και μάλιστα να πω και εγώ σαν, σαν ακροατή της, της συγκεκριμένη μέρα του φεστιβάλ σαν ε, στην ημερίδα αυτή ότι ε, έμαθα πολλά πράγματα και άλλαξε σε πολλά σημεία και η οπτική που είχα στο θέμα της αναπηρίας σε πάρα πολλά βασικά. Έμαθα και πολλά πράγματα, ακόμα και για το έργο ανθρώπων όπως, όπως εσύ, Ροξάννη, με τη γυμναστική, τη ρολοπαίζει κίνηση, τη φυσικοθεραπεία, τη εργοθεραπεία ακριβώς στα ανάπηρα άτομα, πώς μπορεί να βοηθήσει. Ε, και κυρίως έμαθα και πάρα πολλά για το πώς ε, τα, τα ανάπηρα άτομα καταρχήν βλέπουν τον εαυτό τους ε, ως, ε, ως άτομα τα οποία έχουν κάποια βλάβη, αλλά η αναπηρία προέρχεται από κοινωνικές, ε, ε, κοι, κοι, κοινωνικές δομές και το περιβάλλον το οποίο εμποδίζει ε, αυτά τα άτομα να ε, αναπτύξουν τις δυνατότητές τους παρά τη βλάβη τους, θα έλεγα. Ε, και ήταν έτσι, πολύ σημαντικό και για μένα να παρακολουθήσω αυτή την, ε, την, την πρώτη μέρα του, του φεστιβάλ η οποία ήταν εξαιρετικά ενημερωτική και συγκινητική σε πολλές στιγμές διότι όταν μιλάνε άτομα που έχουν έτσι, και την προσωπική εμπειρία της, της, της αναπηρίας Είναι και βέβαια τον, των επιτευγμάτων τους μέσα από αυτήν όπως ο, ο, ο κολυμβητής που μίλησε ο Σπύρος και πολλά άλλα άτομα και ο ε, Αλέξανδρος βέβαια ο πρόεδρος του συλλόγου σας ε, ήταν πάρα πολύ εξ, εξαιρετικά ενδιαφέρον και να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι βρίσκεται όλο το βίντεο της πρώτης ημέρας στο site του, του το Legends of Disability, πιθανότατα και στο site της Challenge και του, και του Περπατώ, φαντάζομαι, <laughs> ε, για να το παρακολουθήσει όποιος έχασε αυτή την πρώτη μέρα των ομιλιών. Ε, τις επόμενες μέρες τι έγινε, Ροξάνη, έτσι να μας πεις λίγο πιο αναλυτικά. Να προσθέσω λίγο την Παρασκευή ότι μίλησε και η Σοφία Καρκατσέλη, που είναι ψυχολόγος <laughs> του συλλόγου ε, και έδωσε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει πραγματικά στα ανάπηρα άτομα, στο πώ η κοινωνία τα αντιμετωπίζει και η αμοιβαία αυτή σχέση που υπάρχει. Και έγινε και γνωριμία μα με του άλλου δύο συλλόγου, του Best Buddy Greece και τον Φροντίζο, οι οποίοι είναι οι σύλλογοι που θα κάνουν το επόμενο φεστιβάλ ε, και θα έρθουν και άλλε ωραίε ομιλίε, μέρε και δημιουργίε, πολύ πιθανά. Τώρα για τι επόμενε δύο μέρε, το Σαββατοκύριακο, Αρχικά παίξαμε το παιχνίδι το Legends of Disability, στο πλαίσιο το οποίο έγινε και το φεστιβάλ. Ε, πρόκειται για ένα παιχνίδι με role models, με πραγματικούς ανάπηρους ανθρώπους που έχουν αφήσει το στίγμα του στην κοινωνία, σε διάφορους τομείς, από την τέχνη, τον αθλητισμό, τις επιστήμες. Και μέσα από αυτό το παιχνίδι μπορείς πραγματικά να μάθεις για αυτούς τους ανθρώπους. Ε, είναι ένα ωραίο διαδραστικό παιχνίδι, μπορεί να παιχτεί με διάφορους τρόπους. Ε, από ό,τι είδα και εγώ. Είναι αλήθεια. Και εγώ το ναι. συνειδητοποίησα στην διάρκεια του φεστιβάλ ότι έχει διάφορους τρόπους να παιχτεί ε, να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που έφτιαξαν ε, ό, όλοι μαζί σχεδίασε η σχεδία του ε, ως ε, και φορέας του έργου αλλά και ως ειδική στο κομμάτι των παιχνιδιών ε, αλλά όλοι οι οργανισμοί του έργου που ανέφερε η Ροξάνη συνέβαλαν στο να ε, δώσουν πληροφορίες για πρόσωπα για τις δικές τους ιδέε για το πώς να ε, παιχτεί το παιχνίδι και βέβαια και με την... Ε, συμβολή τους τώρα στο, στο, να, στο να παιχτεί αυτό το παιχνίδι όντως ε, από ανάπηρα και μία άτομα ε, και να περάσουμε έτσι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες ώρες μαζί ε, μέσα, από, μέσα από το παιχνίδι και την πρακτική του και μου δίνει την ευκαιρία Ροξάνη να πω ότι το παιχνίδι αυτό ε, μαζί με άλλα παιχνίδια που δημιουργούμε θα παίζεται κάθε Δευτέρα στις 6-6.30 ώρα θα βγαίνει ανακοίνωση στο site της Challenge που υπάρχει ένα session παιχνιδιών, κοινού παιχνιδιού διαδικτυακά αυτή τη στιγμή, αργότερα θα γίνει και από κοντά και μακάρι να βρεθούμε και εμείς από κοντά στα επόμενα φεστιβάλ που θα οργανώσουν οι υπόλοιποι οργανισμοί του έργου για να παίξουμε το παιχνίδι και από κοντά και να δούμε έτσι το πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι και από κοντά. Μετά από το παίξιμο του Legends of Disability, τι συνέβη... Ε, αφού ήταν ήδη χωρισμένοι σε ομάδες, ε, δημιούργησε κάθε ομάδα το δικό της παιχνίδι. Δώσανε ιδέες, δώσανε... Πραγματικά, κάναμε τρομερή δουλειά. Νομίζω ότι μέσα σε μια μέρα δημιουργήθηκαν και νέα παιχνίδια, εκτός από αυτό που ήδη είχαμε παίξει το πρωί του Σαββάτου. Mm. Και το, την Κυριακή ε, δοκιμάσαμε αυτά τα παιχνίδια. Ε, αλληλεπιδράσαμε, δώθηκαν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ δημιουργική όλη η διαδικασία και την ευχαριστήθηκαν όλοι και από τα άτομα της οργάνωσης και τα άτομα που συμμετείχαν είτε ήταν ανάπηροι είτε όχι. Ε, και Στις όμως... συμμετείχαν ε, άνθρωποι ε, μόνο από την πλευρά της, ε, των παιχνιδιών και την πλευρά της αναπηρίας ή υπήρχαν και άλλοι συμμετέχοντες. Είχαμε και προσωπικούς βοηθούς, είχαμε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και θελοντές, Γενικά υπήρχε μεγάλη γκάμα. Μια ποικιλομορφία και... λοιπόν δημιουργικών ανθρώπων, οι οποίοι μαζί δημιουργήσαν έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και βέβαια και κάποια παιχνίδια. Το οποίο εγώ θεώρησα εξ εκπληκτικό ότι την Κυριακή μέσα σε μια μέρα είχαν ήδη δημιουργηθεί παιχνίδια τα οποία μπορούσαμε να παίξουμε και ακόμα και διαδικτυακά, που δεν είναι τόσο απλό και εύκολο. Ε, και επειδή η Ροξάνη είχε την, όλη, τον όλο συντονισμό του διαδικτυακού κομματιού, ε, παρέα βέβαια και με άλλα άτομα της οργάνωσης, αλλά εκείνη είχε την κύρια διαχείριση του διαδικτυακού μέρους του φεστιβάλ, να πω ότι η Ροξάνη ε, ε, πήγε εξαιρετικά αυτό το κομμάτι παρά τις δυσκολίες που έχει και σε ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσες τη δυνατότητα να συμμετέχουμε όσοι συμμετείχαμε σε αυτό το, το φεστιβάλ και παρά τη δυσκολία της, του εξαποστάσεως, της εξαποστάσεως διοργάνωσης όλα πήγαν πολύ καλά. Ε, εύχομαι, Ροξάνη, να συναντηθούμε κάποια στιγμή και από κοντά ε, με, 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 τους, με, με την παρέα πραγματικά, που γνωρίσαμε του Περπατώ. Γιατί να πω εγώ, εδώ από την προσωπική μου έτσι αίσθηση ε, που μου έκανε αυτό το φεστιβάλ, ήταν ότι ο Σύλλογος Περπατός είναι, Περπατώ, είναι πραγματικά μια παρέα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που αγαπιούνται πολύ και ε, πειράζουν και ο ένας τον άλλον πολύ συχνά. Ε, από το πρόεδρο μέχρι ε, και το τελευταίο ο μέλος μέλος του συλλόγου και δώσανε πραγματικά έτσι μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή ατμόσφαιρα στην κρύα και παγωμένη οθόνη του υπολογιστή. Το καταφέραν αυτό νομίζω ακριβώς γιατί είναι πολύ ενεργά άτομα, ιδιαίτερα τα ανάπηρα μέλη του συλλόγου ε, αλλά και, και επειδή ε, είναι πραγματικά όλη η παρέα μια ζεστή ε, και πάρα πολύ ζωντανή ατμόσφαιρα. Ε, τέλος, για να κλείσουμε, Ροξάνη, αυτή την ωραία συζήτησή μας σήμερα, ή θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή κορονοϊός, αν ε, ε, δεν ήμασταν μέσα στην πανδημία, ε, εσύ τι θα ήθελες να κάνεις, που θα ήθελες να βρίσκεσαι. Νομίζω θα διάλεγα τα ίδια άτομα που έχω κοντά μου αυτό το διάστημα. Σίγουρα θα ήθελα να μαζευτούν όλοι οι παρέες μου, γιατί δεν είμαι από κομματινή, οπότε λίγο χρόνια από τις παρέες μου και την οικογένειά μου. Να μαζευτούμε όλοι μαζί σε ένα ωραίο πάρτι, σε ένα ωραίο γλέντι, κάπου σε κάποια παραλία. Να μπορούμε να αγκαλιαστούμε επιτέλους, χωρίς δεύτερες σκέψεις και ανησυχίες. Και ελπίζω να γίνει και σύντομα, να μπορέσουμε να βρεθούμε και εμείς από κοντά για να παίξουμε και από κοντά τα παιχνίδια αυτά, να γίνουν και τα υπόλοιπα φεστιβάλ όσο γίνεται από κοντά. Αυτό, νομίζω. Ωραία. Να πω εγώ εδώ στο τέλος, πισό λεπτό, ε, υπάρχουν κάποια μηνύματα από το κοινό. Πολύ ωραία. Να μας λένε από το κοινό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον τέτοια παιχνίδια να χρησιμοποιούνται και σε σχολεία ε, ειδική αγωγής. Ε, υπήρξαν κάποιες σκέψεις και στο φεστιβάλ, νομίζω, Ροξάνη, στην τελευταία μέρα που, από, και από εκπαιδευτικούς για το θέμα αυτό και πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε να... Ε, προς το παρόν, απλά η κατάσταση είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολη στη διάδοση των παιχνιδιών. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα σήμερα με τη Ροξάνη να μιλήσουμε γι' αυτό. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, βίντεο και εικόνες από το φεστιβάλ στη σελίδα Legends of Disability. Ε, να πούμε, νομίζω, Ροξάν, και για τους χρηματοδότες λίγο του έργου, ε, ποιο, ποιοι χρηματοδοτούν αυτό το έργο, το Legends of Disability, λίγο να έχουμε έτσι μια εικόνα. Hey, Active Citizens Fund, το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Και πραγματικά ευχαριστούμε που δίνουν αυτή τη δυνατότητα να εξελίξουμε κάτι τέτοιο. Ε... Ήταν και μαζί μας ε, την πρώτη τουλάχιστον και την τελευταία νομίζω μέρα του, πόλυτα, του, αρέσει, του, τριημέρου yeah. και παρακολούθησαν και αυτή την εξαιρετική αυτή ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε και, το, και τα πρακτικά αποτελέσματα ε, που έπισαν και τους πιο άπιστος νομίζω και, <laughs> και, και, τις, ε, και, και από όλες τις πλευρές ότι το παιχνίδι μπορεί να είναι ένα μέσο ε, για στήριξη των δικαιωμάτων έτσι, των αναπήρων και της ε, ε, πραγματικά ουσιαστικής ε, ε, συνεισφοράς σε αυτόν το, αυτό τον αγώνα που δίνουν και τα αναπήρα άτομα. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ροξάνη, για την Εγώ συνέντευξη που μας, έδωξε, που, μου έδωσες και θα βρισκόμαστε σε επαφή βεβαίως και για τα επόμενα φεστιβάλ και για τις επόμενες δράσεις και του Συλλόγου Περπατώ. Εμείς έχουμε πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά, μια ανοιχτή κάμερα, αν θέλεις, <laughs> σε, στο, συγκεκριμένο συγκεκριμένη εκπομπή για ανθρώπου που προσφέρουν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε αυτή την όμορφη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε και πάλι για όλους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.